τώρα συναντηθούμε σε κάποια κοινωνική περίσταση ή στον χώρο της δουλειάς μας, επιτρέψτε μου να σας συστηθώ. Ονομάζομαι Ανδρέας Βλάχος. Γεννήθηκα το 1974 και μεγάλωσα στην Αθήνα, εκτός από τα καλοκαίρια που τα περνούσαμε εξ ολοκλήρου στην Περίσσα. Η Σαντορίνη ήταν η πατρίδα του συνονόματου παππού μου, Ανδρέα Βρέκα. Σπούδασα στην Ιατρική Σχολή του Δημοκρίτου Πανεπιστήμιου Θράκης, από όπου αποφύτησα το 2001. Το 2011 πήρα την ειδικότητα της ουρολογίας. Από το 2014 εργάζομαι στη Σαντορίνη διατηρώντας ιδιωτικό ιατρείο. Τη διετία 2020-2022 παρήχα παράλληλα υπηρεσίες της ειδικότητάς μου στο νοσοκομείο του νησιού μας. Είμαι παντρεμένος με την Κρυσταλία Παπαϊκονόμου. Είμαστε οι γονείς δύο παιδιών, του Χρήστου και της Κωνσταντίνας, και κατοικούμε στη Μεσαριά. Η αλήθεια είναι ότι δεν συνηθίζω να μιλώ για τον εαυτό μου. Για να εξηγήσω την παρουσία μου εδώ απόψε, ωστόσο, νιώθω ότι θα χρειαστεί να το κάνω έστω για μία φορά. Πριν μερικούς μήνες, στελέχη της τοπικής οργάνωσης, πρόσωπα τα οποία ήδη γνώριζα και εκτιμούσα, μου μετέφεραν την πρόταση να συμμετέχω στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές συμπορευόμενος με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Αν και από ό,τι συνειδητοποιώ εκ των υστέρων την απόφαση την πήρα εκείνη τη στιγμή, όλα τα αυτά ζήτησα χρόνο για να δώσω την απάντησή μου. Τους λόγους θα σας εξηγήσω στη συνέχεια. Καταρχάς, η πρόταση ήταν καθ' αυτή μια πολύ μεγάλη τιμή. Παρ' όλα αυτά, ανοίγει την πόρτα και σε μια ανάλογα μεγάλη ευθύνη. Δεν θα ήταν αγένεια να αρνηθώ και για να είμαι ειλικρινής, θα είχα αρνηθεί αμέσως αν μια τέτοια ερώτηση είχε έρθει από αλλού. Δεν ένιωθα δυνάμει πολιτικός εν αναμονή της πρώτης πρότασης που θα μου γινόταν. Δεν πίστευα ότι η παρουσία μου στη δημόσια σφαίρα δικαιολογούσε άλλωστε κάτι τέτοιο, αφού τα πολιτικά κόμματα, όπως τα ξέρω, έχουν διαφορετικές διεργασίες ανάδειξης υποψηφίων. Η διαδικασία όμως να ερμηνεύσω την αναπάντηχη κρούση από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με βοήθησε καθοριστικά να συνειδητοποιήσω ότι παρά τις επιμέρους λίγο ή περισσότερο διαφοροποιημένες πολιτικές αλλά και προσωπικές μου επιλογές όλα αυτά τα χρόνια, η τελική στόχευση ήταν κοινή και η συμπόρευση με το κόμμα περισσότερο φυσικά συνεπής από ό,τι αρχικά πίστευα. Η κάθοδος στην πολιτική, είτε σε τοπικό είτε σε εθνικό επίπεδο, είναι μια πολύ σημαντική υπόθεση για να αφαιθεί μόνο στο συνέστημα ή στην παρόρμηση της στιγμής. Η κάθοδος στην πολιτική, είτε σε τοπικό είτε σε εθνικό επίπεδο, είναι μια πολύ σημαντική υπόθεση για να αφαιθεί μόνο στο συνέστημα ή στην παρόρμηση της στιγμής. Μη έχοντας σχετική εμπειρία ή φυσικό χάρισμα στο χειρισμό του λόγου και των επιχειρημάτων ή κάποιο αδιαφυσβήτητο συσσαγωγικά πολιτικό ένστικτο, το μόνο που μπορώ να φέρω στο πεδίο είναι η απόφαση για συστηματική δουλειά για όσα έχουν σημασία. Όσες και όσοι με ξέρουν γνωρίζουν ότι μπορεί να μην παίρνουν πολύ στα σοβαρά τη δημόσια εικόνα μου για να θεωρώ ότι είμαι σπουδαίος και αντικατάστατος, αλλά τη δουλειά μου την παίρνω πολύ πολύ στα σοβαρά. Πάντα. Ένα άλλο πράγμα που οι περισσότεροι γνωρίζουν είναι ότι είμαι μάλλον μετριοπαθής παρά συγκρουσιακός. Όσο φυσικά μου επιτρέπουν οι δυνάμεις και ο χρόνος μου, όχι μόνο ενδιαφέρομαι, αλλά επιδιώκω να ακούω ή να διαβάζω τις απόψεις που έρχονται από αλλού, όταν βεβαίως δεν πηγάζουν από μυαλά τυφλωμένα από το μίσος. Ωστόσο, η πολιτική εμπεριέχει την αντιπαράθεση στο πεδίο των επιχειρημάτων ή τουλάχιστον έτσι θα έπρεπε να είναι. Μέχρι τώρα, είναι αλήθεια ότι έχω αποφύγει να συγκρουστώ ιδεολογικά στο επίπεδο της δημόσιας ζωής, αλλά αυτό πλέον θα αλλάξει. Έπρεπε να βεβαιωθώ ότι μπορώ να το κάνω και είμαι σίγουρος ότι η κοινωνία της Σαντορίνης που με γνωρίζει αρκετά χρόνια πλέον θα κατανοήσει. Δεν είναι όμως ένας ρόλος που πρέπει να υποδηθώ. Όπως ακριβώς ισχύει και στην επαγγελματική μου ζωή, έτσι και τώρα, στο προσκήνιο της πολιτικής δράσης, είναι η συνείδηση ότι είναι καλύτερο να είμαι χρήσιμος παρά ευχάριστος. Η υποψηφιότητα είναι μια επιλογή που μπορεί να αλλάξει προσωρινά την προσωπική, οικογενειακή και επαγγελματική ζωή ενός ανθρώπου με πολλούς τρόπους. Κάποιοι από αυτούς μπορεί να είναι προβλέψιμοι και κάποιοι εντελώς απρόβλεπτοι. Η πραγματικότητά μου είναι ότι, όπως πολλοί από εσάς, βιοπορίζομαι μόνο από την ατομική μου εργασία. Εκτός αυτού όμως, είμαι από επιλογή σύζυγος και πατέρας που θέλει και προσπαθεί να είναι παρόν. Η πολιτική σε οποιοδήποτε επίπεδο είναι μια απαιτητική συνθήκη, πόσο μάλλον όταν δεν γίνεται ίδια το επάγγελμα ή το υποκατάστατο της οικογένειας. Οφείλα λοιπόν να κάνω με τη σύντροφο της ζωής μου μια σε βάθος συζήτηση για να δούμε πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτό. Βρίσκομαι εδώ πάνω με τη βοήθεια και τη στήριξή της.
Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι καθυστέρησα την απάντησή μου τόσο που δεν ήμουν πια σίγουρος ότι η πρόταση ήταν ακόμα εκεί. Τελικά η επιθυμία ήταν κοινή και ικανή να υπερβεί την πίεση του χρόνου. Τούτη τελευταία όμως δεν είναι ασφαλώς η μοναδική υπέρβαση που συνέβη. Αντιλαμβάνομαι ότι η ίδια η πρόταση που αποδέχομαι δεν ήταν καθόλου αυτονόητο να γίνει. Δεν υπήρξα ποτέ μέλος κάποιου κόμματος ή κάποιες οργάνωσης, ούτε του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Αν εξαιρέσουμε το Πανεπιστήμιο, δεν ανάπτυξα συνδικαλιστική δράση, αλλά και τότε ήταν σε ανεξάρτητη φοιτητική παράταξη. Ακόμα και οι ίδιες οι πολιτικές μου πεπιθήσεις δεν ήταν διακριτές έξω από το στενό μου κύκλο. Οι δημόσιες τοποθετήσεις που έκανα όλα αυτά τα χρόνια μέσα από κάποια τοπικά μέσα ενημέρωσης και τα κοινωνικά δίκτυα δεν είχαν σκοπό να δώσουν το στίγμα της πολιτικής μου διαθεσιμότητας ή να αποτελέσουν πρόλογο μιας αυτόνομης καθόδου στα κοινωνικά πράγματα, αλλά ήταν έκφραση μιας ειλικρινούς αγωνίας για την πορεία της κοινωνίας, των νησιών και της χώρας μας. Δηλαδή, τίποτα παραπάνω από αυτά που νιώθουμε όλοι και κάποιοι επιλέγουν να επικοινωνούν στον περίγυρό τους. Σε ό,τι αφορά τέλος την επαγγελματική μου δραστηριότητα, που είναι μάλλον ο τρόπος που γνώρισα τους περισσότερους από εσάς, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι έκανα και κάνω αυτό που μπορώ, όσο καλύτερα μπορώ, τίποτα παραπάνω. Σε τελική ανάλυση, δεν μπορώ εγώ να απαντήσω ούτε στο ερώτημα γιατί εμένα, ούτε αν ήμουν η καλύτερη δυνατή επιλογή που μπορούσε να κάνει το κόμμα. Αν όμως μπορώ να πω κάτι με σιγουριά, είναι ότι το ΚΚΕ, παρά τα κλισέ και σε αντίθεση με άλλα πολιτικά σχήματα, δείχνει ότι και μέσα στην κοινωνία έχει το βλέμμα και δεν διστάζει να τολμήσει. Προχωρώ τώρα σε ερωτήματα που είναι πιο εύκολο να απαντηθούν. Γιατί συμμετέχω στις εκλογές? Δεν χρειάζεται καν να πω ότι εδώ δεν με παρακινεί προσωπική φιλοδοξία. Αν και θεμητός ως στόχος του κόμματος, η εκλεξιμότητα είναι μακριά και οπωσδήποτε όχι ατομικό κίνητρο. Ούτε αναγνώριση είναι ο λόγος, αφού μετά από σχεδόν 10 χρόνια επαγγελματικής παρουσίας μου προέκυψε αρκετή μέσα στην κοινωνία των νησιών μας. Δεν έχω επίσης συμφέροντα να προωθήσω ή γραμμάτια να ξεπληρώσω. Αν ήταν έτσι, θα είχα βρεθεί κάτω από άλλες σημαίες από καιρό. Πέρασα πολλά χρόνια όχι μόνο ελπίζοντας, αλλά και πιστεύοντας ότι θα έφτανε το προσωπικό παράδειγμα για να γίνει η γύρω πραγματικότητα λίγο καλύτερη και ίσως μαζί ο κόσμος. Έκανα λάθος. Μπορεί κάτω από κάποιες προϋποθέσεις η καθαρή συνείδηση να φτάνει για να κοιμάται κανείς πιο εύκολα τις νύχτες, αλλά η παθητική στάση δεν αλλάζει τη ζωή μας ούτε το μέλλον των επόμενων γενιών. Σε μια πραγματικότητα που η πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολογίας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για το όφελος των πολλών, έχουμε αντίθετα όξυνση των ανισοτήτων, διεύρυνση της φτώχειας, καταπάτηση θεμελιωδών δικαιωμάτων, περαιτέρω υποβάθμιση του οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος. Η ανθρωπότητα πέρασε τον προηγούμενο αιώνα από τη φωτιά δύο παγκόσμιων πολέμων και την απειλή ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος για να καταλήξει, αντί για μια ασφαλέστερη συνθήκη συνύπαρξης, στην πλήρη ανισορροπία και την επίταση των ανταγωνισμών για την κυριαρχία. Ο πόλεμος έφτασε πάλι στην Ευρώπη. Σε πολλά μέρη του πλανήτη, άνθρωποι παίρνουν τον επικίνδυνο δρόμο της προσφυγιάς. Ακόμα και στη δική μας αυγή. Ποιος αλήθεια μπορεί να ισχυριστεί ότι το ελάχιστο κοινωνικό κεκτημένο, δηλαδή η ζωή για τους πολλούς, είναι καλύτερη τώρα σε σχέση με αυτό που ήταν 20-30 χρόνια πριν? Μιλώ για την κάλυψη των βασικών βιωτικών μας αναγκών με επάρκεια και αξιοπρέπεια. Αρνούμε λοιπόν να αποδεχτώ ότι σε άλλα 20-30 χρόνια από τώρα θα λέμε το ίδιο συγκρίνοντας το ζωφερό μας παρόν με ένα ακόμα πιο ζωφερό μέλλον. Επιμένω να πιστεύω σε ένα καλύτερο κόσμο, αλλά έχω πια επίγνωση ότι αυτός δεν αλλάζει χωρίς προσπάθεια. Δεν θα αλλάξει από την εκτόνωση της ενέργειάς μας στα κοινωνικά δίκτυα. Και σίγουρα δεν θα αλλάξει από αυτόκλητους σωτήρες που έρχονται από εκεί όπου τροφοδοτείται η ανισότητα. Η αλλαγή μπορεί να έρθει μόνο από εμάς, το λαό, και μόνο όταν η δράση συναντήσει το σκοπό. Δεν μου φτάνει να σώσω την ψυχή μου. Προτιμώ να ενώσω τις λιγοστές μου δυνάμεις με τους άλλους, μήπως και σωθεί για όλους το σήμερα ή έστω το αύριο. Γιατί με το ΚΚΕ? Είναι αδύνατο να μην βλέπει κανείς τις αντιφάσεις του κυρίαρχου οικονομικού μοντέλου. Η επικράτηση της λεγόμενης οικονομίας της αγοράς, με όλο και λιγότερους κανόνες και χωρίς κεντρικό σχεδιασμό και έλεγχο, δεν έλυσε κανένα πρόβλημα και δημιουργεί διαρκώς νέα. Η αγορά ποτέ δεν αυτορυθμίζεται προς όφελος των πολλών. Λένε πως είναι παρανοϊκό να συνεχίσει ένα λάθος με τον ίδιο τρόπο, περιμένοντας να σου δώσει διαφορετικό αποτέλεσμα.
θα ήταν όντως παρανοϊκό αν ήταν οι πολίτες αυτοί που αποφάσιζαν ξανά και ξανά. Ωστόσο, άλλοι είναι που αποφασίζουν για αυτούς. Είναι οι ίδιοι που εγκλωβίζουν τους λαούς του κόσμου σε ψεύτικα διλήμματα, σαν να μην υπάρχει καμία ορατή διέξοδος. Ακόμα και όταν οι αντιφάσεις μένουν τελείως γυμνές και τα διέξοδα της ζωής στα οποία οδηγούν αξεπέραστα, είναι ο φόβος ότι υπάρχουν και χειρότερα που καλλιεργείται για να κρατηθούν τα μυαλά μακριά από το να μηχανευτούν τις λύσεις. Αυτός ο φόβος κρατά δεσμευμένη τη χώρα σε μια οικονομική ένωση, την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου οι πιο σημαντικές αποφάσεις για τους λαούς που συμμετέχουν σε αυτήν λαμβάνονται χωρίς δημοκρατική λογοδοσία. Ένας άλλος φόβος την κρατά σε μια στρατιωτική συμμαχία, το ΝΑΤΟ, όπου η εντυνόμενη αγορά όπλων που παράγουν κάποιοι σύμμαχοι γίνεται για να προστατευτεί η χώρα έναντι της απειλής ενός άλλου συμμάχου. Και όλα αυτά είναι υποτίθεται λογικά και μη διαπραγματεύσιμα. Λένε ότι οι εκλογές που έρχονται είναι κρίσιμες, ότι το κλίμα της αντιπαράθεσης είναι τοξικό και ότι στο τέλος η επιλογή θα πρέπει να γίνει μεταξύ δύο προτάσεων. Λένε επίσης ότι είναι σημαντικό για τον τόπο να υπάρχει ισχυρή κυβέρνηση. Λένε τέλος ότι οι πολίτες έχουν μια περίπου φυσική τάση να τοποθετηθούνται στο πολιτικό κέντρο, διότι οτιδήποτε απομακρύνεται από αυτό είναι σκοτεινό και ρέπει στο φασισμό. Επιτρέψτε μου να θέσω εδώ τους δικούς μου προβληματισμούς. Καταρχάς, τα χρόνια που θυμάμαι, δεν υπήρξε ούτε μια φορά που οι εκλογές να μην ήταν κρίσιμες εισαγωγικά με κάποιον τρόπο. Φέτος, μάλιστα, φαίνεται ότι θα γίνονται ολοένα πιο κρίσιμες, προφανώς μέχρι να βγει μια χρήσιμη κυβέρνηση. Η δε τοξικότητα της αντιπαράθεσης προκύπτει όχι από το επίπεδο των επιχειρημάτων, αλλά από τον τόνο των προσωπικών διενέξεων, που όμως στην καλύτερη περίπτωση θυμίζουν σκηνοθετημένες αψιμαχίες για ευρεία και εύπεπτη κατανάλωση. Όσο για το εκπληκτικό φαινόμενο να βαφτίζεται τοξική συσταγωγικά και η απλή αναφορά σε ισχυρές ενδείξεις συνταγματικής εκτροπής, όπως είναι παραδείγματος χάρη η αποσιωπημένη διαχρονική παρακολούθηση των γραφείων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, δείχνει ότι γίνεται μια συνειδητή προσπάθεια ακόμη μια φορά να μη συζητηθεί η ουσία της πολιτικής. Όλα πρέπει να οδηγήσουν σε ένα δίπολο για να συμπιεστεί η λαϊκή ψήφος σε συγκεκριμένα κανάλια. Οτιδήποτε ξεφύγει από εκεί χαρακτηρίζεται, και πάλι επιτρέψτε μου τα εισαγωγικά, χαλαρή ψήφος που αξίζει μόνο σαν μήνυμα που δίχως άλλο θα πιάσουν οι δίθεν ευαίσθητες κεραίες της εξουσίας για να διορθώσουν σε τελική ανάλυση το απόλυτο τίποτα. Επίσης, συγχωρέστε με, αλλά δεν έχω καταλάβει όλα αυτά τα χρόνια που παρακολουθώ την πολιτική γιατί μια ισχυρή κυβέρνηση είναι καλύτερη, αφού στο τέλος αυτό που μετρά είναι αυτό που εφαρμόζεται και εκεί διαφορές μεταξύ ισχυρών και λιγότερο ισχυρών κυβερνήσεων εξανεμίζονται. Όσο για τη θεωρία των άκρων, αυτή δεν φαίνονταν να ισχύει όταν γινόταν δημοσίως έκκληση για μια πιο σοβαρή Χρυσή Αυγή, που κάτω από προϋποθέσεις είχε θέση στο αστικό πολιτικό σύστημα, ενώ έτρεχαν lifestyle τηλεοπτικά αφιερώματα στα υπόδικα πρωτοπαλικαρά της. Η κατάσταση που διαμορφώνεται πριν από την κάλπη είναι μια από τα ίδια που οδήγησαν ένα μεγάλο μέρος των πολιτών μακριά από την πολιτική και τη συμμετοχή στις εκλογές, αφού φαίνεται ότι η μόνη αλλαγή που αυτές φέρνουν είναι προς το χειρότερο. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά τις επιδιώξεις εξουσίας, ο αποστασιοποιημένος πολίτης είναι εξίσου χρήσιμος με το χειραγωγημένο. Η λαϊκή οργή που γέμισε τις πλατείες όταν η χώρα χρεοκόπησε, αντί να οδηγήσει σε ανατροπή μιας διεφθαρμένης κατάστασης, εργαλειοποιήθηκε με τέτοιο τρόπο που άλλους πολίτες τους έστειλε σπίτι τους, άλλους να αναζητούν διέξοδο σε αδιανόητες επιλογές μίσους και την πλειονότητα να εμπιστεύεται για άλλη μια φορά όσες και όσους διαπιστωμένα απέτυχαν ήδη. Είναι στο χέρι μας να μην αφήσουμε να συμβεί ξανά αυτό. Σε δύσκολους καιρούς δεν ωφελεί να παίρνει κανείς το μονοπάτι της μετριοπάθειας. Ακόμα και η παραμικρή αλλαγή προς το καλύτερο απαιτεί να παίρνει κάποιος από την αρχή μια καθαρή, ισχυρή θέση και να την υπερασπίζεται. Σε όλη την πορεία της ιστορίας των ανθρώπων, κανείς αγωνιστής δεν εμπνεύστηκε από τα μικρά, ακόμα και αν οι κατακτήσεις έγιναν βήμα-βήμα. Αυτό που μετράει είναι πάντα ο στόχος στο τέλος της πορείας. Και σε αυτό το κουκουέ έχει δίκιο. Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό.